Μια μέρα μιλώντας για τη θάλασσα, άκουγε ο Κώστας ο Βίρβος και εγώ αναφερόμουν στην αγάπη που είχα για την ομορφιά του Βυθού, μια και ήμουνα από τους αληθινούς ψαροντουφεκάδες στα νιάτα μου. Περισσότερο για αστείο είπα κάποια στιγμή, αγαπάω την ηρεμία του Βυθού γιατί τα ψάρια δεν τραγουδάνε. Νόμισα ότι το μόνο που θα έμενε ήταν το καλαμπούρι μου, αλλά ύστερα από λίγο με πλησίασε ο Κώστας ο Βίρβος, ο σπουδαίος αυτός συνεργάτης μου και βάρδος της λαϊκής μας και όχι μόνο μουσικής, και μου είπε «Έχω κάτι γράψει για τη θάλασσα, θα ήθελες να το δεις?» και μου στείλε ένα σύνολο. Τότε το σύνολο ήταν πάντοτε 12 και τα 12 είχαν δεδομένες διάρκειες και αποτελούσαν ένα έργο όταν ήταν ίδιος ο ποιητής και ίδιος ο συνθέτης. Άλλαζαν ανάλογα με το ποιους θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν ιδανικούς ερμηνευτές. Και γεννήθηκε το «Θάλασσα Πικροθάλασσα» τον Μίμη Πλέσσα και Κώστα Βίρβου, που θα είναι το σημερινό έργο που θα παρουσιάσουμε σε αυτή τη φιλόξενη ώρα, που κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα έχω τη χαρά να επικοινωνώ μαζί σας στο μεγάλο μου σπίτι. Τη γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι σε ένα πόρτο μακρινό στην Αραπιά, στη ζωή μου ακριβό την είχα τέρι, μα την έχασα για πάντα μια βραδιά. Τώρα στο μπράτσο μου τα χείλη της φιλώ, όταν τα βράδια ξαγρυπνάω στο καράβι. Τον έρωτα της να ξεχάσω δεν μπορώ, και στην καρδιά, και στην καρδιά, και στην καρδιά ο χωρισμός πληγές μου σκάβει. Γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι με μπαρούτι και με ψήλο βελονιά, θα την έχω συντροφιά κι ας μη το θέλει, ως την ώρα που για αυτήν θα σβήσω πια. Τώρα στο μπράτσο μου τα χείλη της φιλώ, όταν τα βράδια ξαγρυπνάω στο καράβι. Να ξεχάσω δεν μπορώ, και στην καρδιά, και στην καρδιά, και στην καρδιά ο χωρισμός πληγές μου σκάβει. Ξαγρυπνάω στο καράβι, τον έρωτα της να ξεχάσω δεν μπορώ, και στην καρδιά, και στην καρδιά, και στην καρδιά ο χωρισμός πληγές μου σκάβει. Όλα τα έργα του Βίρβου χαρακτηρίζονται από εικόνες και πολύ εύκολα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μια συγκλονιστική παράσταση, μουσική παράσταση. Η γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι δίνει ακριβώς πως οι αληθινοί ναυτικοί είχαν πάντοτε ή μια γοργόνα ή μια γυναίκα κεντημένη στο χέρι, γιατί αυτή ήταν η συντροφιά στα μεγάλα τους ταξίδια. Βεβαίως η φωνή ήταν του Γιάννη Πουλόπουλου, που τότε ήταν ο πιο εύκολος, ο πιο σίγουρος, ο πιο δυναμικός από τους τραγουδιστές που είχαν εμφανιστεί στην εποχή μας. Αλλά μαζί με τον Γιάννη Πουλόπουλο είχαν βγει και η Ρένα Κουμιώτη και πολλές άλλες τραγουδίστριες που μαζί του πολύ σύντομα βρέθηκαν και μια
ερχόταν σε ένα δίσκο να πρωτεύει, και αυτή ήταν η Ρένα Οικουμιώτη, που τραγουδώντας Κώστα Βίρβο τολμάει να πει για τη ρηρή του λιμανιού, που είναι η ρηρή του λιμανιού, αλλά που τη λέγανε Ειρήνη. Ακούστε μια συγκλονιστική ερμηνεία της Ρένας στη ρηρή του λιμανιού από το Θάλασσα Πικροθάλασσα του Κώστα Βίρβου και του Μίμη Πλέσσα. Ένας Δανός, δυο Σουηδοί και δυο Εγγλέζοι, μακελευτήκαν χτες αργά η ώρα τρεις. Ποιος να καθίσει στις ρηρίκας το τραπέζι, ποιος να κερδίσει την αγάπη της ρηρής. Μα οι ρηρής αγάπες δεν πιστεύει πια, και ούτε βάζει άλλον μέσα στην καρδιά. Μήπως τι κέρδισε π' αγάπησε πολύ από ειρήνη, τη φωνάζουν ερηρή. Μήπως τι κέρδισε π' αγάπησε πολύ για χάρη της. Μαλώνουν τα ναυτάκια, με περιφρόνηση τα βλέπει και γελά. Μα οι ρηρείς αγάπες δεν πιστεύει πια, και ούτε βάζει άλλον μέσα στην καρδιά. Μήπως τι κέρδισε π' αγάπησε πολύ από ειρήνη, τη φωνάζουν ερηρή. Μήπως τι κέρδισε π' αγάπησε πολύ Και τώρα να μου πείτε εσείς, αν βρισκόμαστε στο Ιόνιο και μιλάμε για έναν κύκλο τραγουδιών για τη θάλασσα και πλησιάζουμε στην Κεφαλονιά και φωνάξουμε κάποιον Γεράσιμο, εν δε θα είναι καπετάνιος από την Κεφαλονιά? Άγια μου Γεράσιμε, εσύ ξέρεις πιο πολύ για τους ναυτικούς σου, και ο Γιάννης Οπουλόπουλος τραγουδάει για τον ίδιο τον Γεράσιμο με έναν τρόπο που είναι σίγουρο ότι θα κάνει όλους τους ναυτικούς να θυμηθούν τα ταξίδια τους. Εμένα το Γεράσιμο από το Αργοστόλι που μου δώσαν παράσιμο
διαβολή και τριβόλη. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Εγώ που είχα κι από μια στο καφέ το λιμάνι και που δεν μπόρεσε καμιά δικό της να με κάνει. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Μα δίπλα σου κι αν άραξα, δεν το έχω μετανιώσει. Μονάχα με τη θάλασσα αγάπη έχω τόση. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Πώς με πλέξες κυρά μου, πώς με κάνες κυρά, να χάσω τα νερά μου και να ράξω στη στεριά. Είδες καλέ μου Γεράσιμε, κι αν είχες από μια κυρά σε κάθε λιμάνι, ήρθε κάποια στιγμή αυτή που βρέθηκε να σε κάνει να ράξεις στη στεριά. Αλλά πες μου, όσο ήσουν καπετάνιος ή όσοι καπετάναοι μας ακούνε, τι είναι εκείνη η φράση που περιμένουν κάποια στιγμή να τους κάνει να νιώσουν ότι η τύχη του καραβιού τους, ακόμα και ενάντια σε μια κακιά θάλασσα, είναι στα χέρια τους και περιμένουν να αξιωθούν, να φωνάξουν πρόσω ολοταχώς. Και αυτό ακριβώς μας λέει η Ρένα Οικουμιώτη τραγουδώντας «Στη θάλασσα πικροθάλασσα» του Κώστα του Βίρβου και του Μίμη Βλέσσα. Την ώρα τη γλυκιά του δειλίνω, ο Στάθης με τα πόδια τα σπασμένα, σαλπάρι ταξιδεύει με τόνο σε μέρη εξωτικά κι ονειρεμένα. Κούτσα κούτσα όταν πέφτει το σκοτάδι, γυρνά στο σπίτι του και κλαίει μοναχός. Αχ να ξανακούγες τα αλήθεια ένα βράδυ. Βήρα τις αγκύρες και προσωλώ. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί, μα κάποτε αρρώδους στο Σαντιάγκο
δώσει του λοστρόμου τη ζωή. Του τσάκισε τα πόδια το παλάγκο και κούτσα κούτσα όταν πέφτει το σκοτάδι. Γυρνά στο σπίτι του και κλαίει μονάχος. Αχ, να ξανακούγες τα αλήθεια ένα βράδυ. Βήρα τις αγγύρες και προσωλώ. Ο Γιάννης Πουλόπουλος δεν ήταν τόσο θαλασσινός, αλλά ήταν σίγουρα ένας ερμηνευτής που μπορούσε να νιώσει το στίχο προτού τον καταλάβει. Και αυτό είναι σπουδαίο για έναν ερμηνευτή που γίνεται ανάμεσα στον ποιητή, στο μουσικό, τους δημιουργούς, τους αρχικούς, αυτός που θα μπορέσει με την ευαισθησία του να μεταφέρει στις δικές σας καρδιές το μήνυμα. Και αυτή τη φορά το μήνυμα μιλάει για του ναυτικού τη μοίρα με τον άμεσο τρόπο που μπορεί να τον περιγράφει ο στίχος του Βίρβου και ενδεχομένως με την αλλιώτικη μορφή μιας μελωδίας που είχα την μανία πάντοτε, ανεξάρτητα από το ποιο ρυθμό χρησιμοποιούσα, να χρησιμοποιώ εγώ σε κάθε μου τραγούδι για να έχω τουλάχιστον τον ίδιο κριτή, που σπάνια είναι ο ίδιος ο δημιουργός, να εξαντλεί την αυστηρότητά του και να επιτρέπει μια ακόμη δοκιμή για να μπορεί τον στίχο του να τον δώσει στον τραγουδιστή του με τον καλύτερο τρόπο για να φτάσει στις καρδιές σας. Βαραλόστρο με τυμπουρού και εσύ μηχανή και του γρου. Φουλάριστα οι μηχανές πάλι να τρέχουν κι αν κλαίνε αγάπες στη στεριά σφιχτελεύονται στην καρδιά. Οι ναυτικοί στο χωρισμό πρέπει να αντέχουν. Πικρή του ναυτικού η μοίρα να καταπίνει την αρμύρα. Απ' το κύμα κι απ' το δάκρυ στις θάλασσας στην κάθε άκρη. Απ' το κύμα κι απ' το δάκρυ στις θάλασσας στην κάθε άκρη. Την άγκυρα μηνά και μη σε δω ποτέ ξανά. Για την καλή σου να μολάς το δακρυλούκι και μη κοίτας που κλαίω εγώ. Ο καπετάνιος το θεριό εμένα με έπνιξε καπνός απ' το τσιμπούκι. Πικρή του ναυτικού η μοίρα να καταπίνει την αρμύρα. Απ' το κύμα κι απ' το δάκρυ στις θάλασσας στην κάθε άκρη. Απ' το κύμα κι απ' το δάκρυ στις θάλασσας στην κάθε άκρη. Λίγο πριν σας έλεγα ότι κάθε φορά είχαμε τη διάθεση να χρησιμοποιήσουμε και καινούργιες φωνές και κάποια στιγμή οι φωνές αυτές
έκλεβαν την παράσταση στα καλά καθούμενα, όχι ότι δεν το περιμέναμε ή ότι δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να υποστηρίζουμε τους νέους καλλιτέχνες, αλλά δεν ήταν εύκολο να δώσεις τον τίτλο «Θάλασσα Πικροθάλασσα» και να τον υποστηρίξει μια καινούργια της εποχής τραγουδίστρια, η Κέτη Αμπάβη. «Θάλασσα Πικροθάλασσα» του Κώστα Βίρβου και του Μίμη Πλέσσα. Για τον κύρι μου και τον καραβοκύρι μου, να αφήσεις πια τον κύρι μου για να τον ξαποστάσω. Λυπηθήκε κι αυτήν που αγαπάει. Σπιτάκι μου, να φύγει το φαρμάκι μου, να ανοίξει το σπιτάκι μου, με γέλιο να πεθάνω. Θάλασσα, πικροθάλασσα, τότε κάναμε εμείς ένα τάμα, ποιο θα ήτανε, να μπορέσουμε ύστερα από κάποια χρόνια να ακούσουμε ένα τέτοιο αλλιώτικο τραγούδι να παίρνει τις διαστάσεις που όλοι ελπίζαμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν τα αληθινά ελληνικά τραγούδια. Και εδώ δεν διαψευστήκαμε και ελπίζω εκ βαθέων να ακούει ο Κώστας ο Βίρβος την εκπομπή μας αυτή, γιατί τώρα θα ακούσει μία διεθνή σοπράνο, την Κλάουντια Ντερμέρ, να τραγουδάει ύστερα από τόσα χρόνια σε έναν διεθνή της δίσκο που λέγεται Λαμάρ, Ελμάρ, και μιλάει για τη θάλασσα, την δική μας πικροθάλασσα, αλλά με τόσο διαφορετικό και συγκλονιστικό τρόπο. Είδες, καλέ μου ποιητή, ύστερα από πόσα χρόνια βρίσκει τη δικαίωση το τραγούδι μας, αλλά τώρα σου ετοιμάζω εκ βαθέων μια ακόμη έκπληξη, όπως και σ' όλους όσους μας ακούνε, γιατί η μεγάλη επιτυχία από το δίσκο αυτό βρέθηκε στο στόμα της Ρένας Τσικουμιώτη, που τραγούδησε για την Άγια
Κυριακή. Κυριακή εκείνο το χαϊκί που στην σκλαβιά στην κατοχή δούλευε στη διαφυγή, πάλευε για την νίκη. Κυριακή στην αμμουδιά σαπίζει κι όταν τη βλέπω στο γυαλό τρέχει το δάκρυ μου θολό και η καρδιά ραγίζει. Αλέξα εκπομπή με τον τίτλο «Εκβαθέων» αξίζει να λέγονται και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα αποκτήσουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών είτε για αυτά που λέγονται είτε για τα τραγούδια με τα οποία έχουν σχέση. Και αυτό που σας λέω τώρα είναι κάτι που συνέβη σε μια παρέα τριών φίλων που είχαμε αποφασίσει να φύγουμε με την Άγια Κυριακή για τη Μέση Ανατολή. Θα πηγαίναμε στη Ραφίνα, θα μπαίναμε στα μπάρια και θα φτάναμε για να ενωθούμε με τις δυνάμεις που παλεύαν τότε για τη λευτεριά. Κάποιος όμως από την παρέα άκουσε ή αν θέλεις είχε σχέση με τα χρήματα που είχαμε δώσει για αυτό το ταξίδι και πήγε και μας μαρτύρησε. Είχαν στήσει λοιπόν μπλόκο, οι Ιταλοί το είχαν πει στους Γερμανούς και οι Γερμανοί μας περίμεναν στην Άγια Κυριακή την ώρα που θα πηγαίναμε δήθεν για να φορτώσουμε σκουπόχορτο να μας πιάσουν. Μας έσωσε ο Αρμάντο Τροβαγιόλι, ένας διάσημος συνθέτης και πιανίστας Ιταλός, ο οποίος την εποχή εκείνη ήξερε ότι οι δύο εκ των τριών ήμασταν μουσικοί. Ήρθε λοιπόν ο Αρμάντο Τροβαγιόλι στο σπίτι μου, Ιταλός αξιωματικός, και μου είπε «Μην πάτε αύριο με τους φίλους σας, σας την έχουν στημένη». Ο Αρμάντο Τροβαγιόλι γύρισε στην Ιταλία και της Πιεράντζελη σύζυγος, έγινε πολύ μεγάλο συνθέτης για τον κινηματογράφο.
Κάποια στιγμή μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις δικές μου ευχαριστίες και τη δική του εκτίμηση και δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι αν δεν υπήρχε η μεγάλη αυτή μουσική που τόσες φορές ήρθε στη ζωή μας για να μας ενώσει, να μας χωρίσει ή να μας σώσει, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαμε, γιατί οι Γερμανοί την εποχή εκείνη δεν ασχευόντουσαν με εκείνους που στα αλήθεια νοιάζονταν για τη λευτεριά. Ο Φουρτούνας κι ο Μπουνάτσας, δύο γεροναυτικοί, στου γυαλού το ταβερνάκι κουτσοπίνουνε ρακί και θυμούνται τραμουντάνες και λιμάνια εξωτικά, Ιαπωνέζες, Αφρικάνες, γλεντοκόπια ναυτικά. Γεια σου καπετάν Μπουνάτσα, που μας δέρναν τα στραπάτσα, τ' άγριο κύμα κι ο καιρός. Κι όμως καπετάν Φουρτούνα, αν μου δίνανε μια σκούνα, πάλι θα λέγα εμπρός. Για θυμίσου στη Βομβάη μπαγιαντερές με λάμψες κι η Κινέζα στη Σαγκάη λες και τη φιλούσα εψές. Κι όταν όλα τα θυμόταν δυο τους κάθε Κυριακή, στην καρέκλα τους κοιμόταν ζαλισμένοι απ' το ρακί. Γεια σου καπετάν Μπουνάτσα, που μας δέρναν τα στραπάτσα, τ' άγριο κύμα κι ο καιρός. Κι όμως καπετάν Φουρτούνα, αν μου δίνανε μια σκούνα, πάλι θα λέγα εμπρός. Κι όμως καπετάν Φουρτούνα, αν μου δίνανε μια σκούνα, πάλι θα λέγα εμπρός. Δεν ξέρω αν στα αλήθεια υπήρχε ο καπετάν Φουρτούνας ή ο καπετάν Μπουνάτσας, αλλά σίγουρα όλοι οι καπεταναίοι είχαν, αν θέλεις, τις ιδιαίτερες ονομασίες τους. Εκείνοι όμως που ξεχώριζαν όχι από το όνομα, ούτε έφταναν να είναι καπεταναίοι, ήταν αυτοί που στα χέρια τους κρεμόταν το κάθε ταξίδι, καλοτάξιδο ή φουρτουνιασμένο. Και ήσαν οι τιμονιέριδες, οι μαουνιέριδες. Και γι' αυτούς τραγουδάει η Κέτη Αμπάβη. Τιμονιέρι, μαουνιέρι, και νταΐ του Πειραιά, στο χορό, στο χορό δεν έχεις στην παλικαριά. Το μπουζούκι όταν παίζει το ζεμπέκικο χώρο, με τα δόντια το τραπέζι το σηκώνει σαν φτερό. Το μπουζούκι όταν παίζει ο χοχόχ να σε χαρώ. Σου θίξουν την κοπέλα και της πούνε το κετό, όλοι ξέρουν στην Καστέλα πως μαλώνεις με κατώ. Το μπουζούκι όταν παίζει το ζεμπέκικο χώρο, με τα δόντια το τραπέζι το σηκώνει σαν φτερό. Το
μπουζούκι όταν παίζει. Οχ, 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 να σε χαρώ. Το μπουζούκι όταν παίζει το ζεμπέκικο χώρο, με τα δόντια το τραπέζι το σηκώνει σαν φτερό. Μπουζούκι όταν παίζει, οχ, 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 να σε χαρώ. Κι αν οι σημερινοί μπουζουκόβοι φαντάζονται ότι είναι υπερβολική η εικόνα ενός ανθρώπου που για να χορέψει ζεϊμπέκικο, αλλά για να δείξει και την Ανδρεά του, άρπαζε με τα δόντια και σήκωνε το τραπέζι, ας ρωτήσουν λίγο τους παλιότερους, γιατί τότε όταν πήγαιναν στα μπουζούκια πήγαιναν οι λεβέντες, και όταν επρόκειτο να χορέψουν ζεϊμπέκικο, αλίμονος εκείνων που θα σηκωνόταν την ώρα που υπήρχε παραγγελιά από άλλο παλικάρι. Όλα αυτά τώρα φαίνονται γλαφυρά, γιατί εκείνο που νοιάζεται περισσότερο ο σημερινός νέος είναι να μπορεί να έχει καλτσάτο τραπέζι. Και τι είναι το καλτσάτο, το μάθα κι εγώ. Να μπορεί, σηκώνοντας το παντελόνι για να κάτσει, να φαίνεται και η κάλτσα του, γιατί μόνο τότε μπορεί να ρίχνει ευκολότερα λουλούδια στις τραγουδίστριες και οι τραγουδίστριες μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να τέρπουν το φιλοθέαμον κοινό, ιδίως γιατί βοηθούνται από φώτα, από μικρόφωνα, από γραμμές, από εφέ. Για σκεφτείτε τότε την αλήθεια μιας πίστας ενός ρεβέντη που βρίσκεται απάνω στη σκηνή και σηκώνει με τα δόντια ένα τραπέζι. Κάτι τέτοιο θέλει να μιλήσει για την αγάπη για τη βάρκα του ο Γιάννης Οπουλόπουλος, και η βάρκα του λέγεται Άγια Σωτήρα. Άιντε πήρα, βάρκα μας Άγια Σωτήρα. Άιντε πήρα στα βαθιά να ακούμε καλή ψαριά. Άιντε πήρα στα βαθιά να ακούμε καλή ψαριά. Τα γρυγρή χοροπηδάνε κι οι ψαράδες τραγουδάνε, για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Πετάνε το κασκέτο, απ' τα μάτια σήκωσε το. Ψάρια πιάνουμε σωρό, βράδυ έχουμε χορό. Ψάρια πιάνουμε σωρό, βράδυ έχουμε χορό. Τα γρυγρή χοροπηδάνε κι οι ψαράδες τραγουδάνε, για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Κι αν μας τρώει η αρμύρα, βάρκα μας Άγια Σωτήρα, κι αρμονάμε για το ποιος δόξα να έχει ο Θεός. Κι αρμονάμε για το ποιος δόξα να έχει ο Θεός. Τα γρυγρή χοροπηδάνε κι οι ψαράδες τραγουδάνε, για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Για δυο μάτια στο λιμάνι φωτεινά σαν πυροφάνη. Πέστε μου πώς θα καταφέρνουν δύο μόνο μουσικοί, ο ένας είναι ο Τάσος Διακογιώργης που παίζει σαντούρι και ο άλλος είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου που παίζει μπουζούκι. Ανταλλάσσοντας τις φράσεις
μαζί με το ρυθμό που κρατούν οι υπόλοιποι μουσικοί, να νομίζεις ότι έρχεται το κύμα και φεύγει από τα ποδάρια σου, ότι βλέπεις τα γρυγρή να χοροπηδάνε, τους ψαράδες να τραγουδάνε και όλα αυτά από την αλήθεια μιας ζωντανής ηχογράφησης. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά την εποχή εκείνη μπαίναμε από το στούδιο και φεύγαμε ξέροντας ότι ό,τι είχαμε παίξει θα είχε μείνει και θα ήταν αυτό που θα ακουστεί. Και είναι πολύ σπουδαίο για αυτούς που ψάχνουν την αλήθεια στα παλιά μας έργα να μπορούν με αυτήν την ευκαιρία που μου δίνει το μεγάλο μου σπίτι, μιλάω για την ΕΡΤ, σε αυτήν την εκπομπή που εκβαθέων γίνεται, όσοι ενδιαφέρονται να θυμούνται ολόκληρα τα τραγούδια ή και να τα ηχογραφήσουν για να τα έχουν στα αρχεία τους. Γι' αυτό και δεν μιλάμε απάνω στα τραγούδια και γι' αυτό και φύλαξα τα δύο τελευταία, γιατί είναι αυτά που εγώ προσωπικά ξεχώρισα και σαν στίχος αλλά και σαν ιδιαίτερες ερμηνείες. Το πρώτο μιλάει για ένα παλικάρι και όλοι οι ναυτικοί είναι παλικάρια και το τραγουδάει Ρένα Οικουμιώτη. Το παλικάρι μες στη φυλακή περνά τις ώρες φτιάχνοντας καράβια. Για μια γυναίκα λιώνει μέσα εκεί που το όνειρο του το κάνε ρημάδια. Κι όταν με καημός καλύζει γοργο ταξίδα σκαριά, με λαχταρά τ' αρμενίζει στην πικρή της αγκαλιά. Βάζει φλοκούς κι άλμπουρα γερά και στην πριμάτσα τη γλυκιά μορφή της. Έτσι γλυκιά όπως ήταν μια φορά προτού να δώσεις άλλον την ψυχή της. Κι όταν με καημός καλύζει γοργο ταξίδα σκαριά, με λαχταρά τ' αρμενίζει στην πικρή της αγκαλιά. Πιστεύω το ωραίότερο κομμάτι σε αυτό το δίσκο είναι το παλιό λιμάνι. Το έχει πει ο Γιάννης Οπουλόπουλος με μοναδικό τρόπο. Και όχι μόνο. Έχει μια ενορχήστρωση και ένα στίχο που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή. Γι' αυτό ίσως και δεν ξεχώρισε. Ο Κώστας ο Βίργος και εγώ δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο, γιατί από τ' άλλα και το Θάλασσα Πικροθάλασσα και το Άγια Κυριακή και η γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι, την εποχή εκείνη μας δώσαν το προβάδισμα μιας επιτυχίας, παρά το γεγονός ότι μόνον κάποια από τον κάθε δίσκο μπορούσαν να ακουστούν και εκείνο που όριζε τη δυνατότητα να ακουστούν ήταν η μικρή τους διάρκεια για να μην στοιχίζει πολλά η διαφήμιση. Μέσα όμως από τέτοιες διαδικασίες η αλήθεια περισσεύει. Έτσι περίσσευσε και το παλιό λιμάνι που θα ακούσετε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, που αυτή τη στιγμή είναι γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα και παίζεται, τουλάχιστον την τελευταία φορά που το άκουσα, στην Φιλανδία, που
την μεγάλη τους ορχήστρα τη διευθύνει ο Πέτρης Σακάρη. Δυστυχώς δεν έχω την ηχογράφηση, θα φροντίσω να την έχω, να το παίξουμε στο τέλος των εκπομπών, όπου όπως μου είπε ο Σιδερής ο Πρίντεζης, καλόν θα είναι να αφιερώσουμε τις δύο τελευταίες εκπομπές για τα αποκτήματα που θα έχουμε μέχρι τότε και που μας έρχονται καθημερινά από το εξωτερικό, για να μπουν και στα δικά μας χέρια, στα δικά σας χέρια, στις δικές σας συλλογές. Το παλιό λιμάνι. Κώστας Βίρβος, Γιάννης Πουλόπουλος, Μίμης Πλέσσας. Παλιό το λιμάνι εξύπνησε μια μπουρούτρα γουδά βραχνιασμένα. Ένα πίο να φύγει ξεκίνησε όπως τότε που πήρε και εσένα. Καράβια με παράξενα ονόματα, καράβια με πολύχρωμα πληρώματα, στα πέρατα του κόσμου που πηγαίνετε. Τα μάτια που αγαπώ για δεν μου φέρνετε. Πολύχρωμα πληρώματα στα πέρατα του κόσμου που πηγαίνετε, τα μάτια που αγαπώ για δεν μου φέρνετε. Έτσι είναι η θάλασσα. Και όταν την περιγράφει ο Βίρβος με την αλήθεια του στίχου του, και έχω να κάνω με τα ιερά τέρατα, τους μουσικούς που παίζανε μαζί μου την εποχή εκείνη, ερμηνευτές που ξεκινούσαν από τα δικά μου σκαλοπάτια και φτάνανε στις κορυφές, είναι απολύτως φυσικό να θέλω πάντα να τελειώσω με κάτι απρόσμενο. Μια από τις ομορφότερες μελωδίες που έχω ακούσει είναι το θαλασσάκι, το παραδοσιακό. Και αυτό με τρεις γενιές από τζαζίστες τολμήσαμε να το παίξουμε και η εντύπωση που έκανε μας έφερε να έχουμε αυτή την ηχογράφηση που θα ακούσετε, αλλά και πολλές άλλες που
Στο τέλος μας κάνανε να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που συζητήθηκαν έξω και μας ζητάνε να πάμε στο φεστιβάλ να ανοίξουμε το WOMAD Festival στο Λονδίνο. Μιλάμε για τρεις γενιές μουσικών. Ο ένας πιο μικρός είναι ο Λαδόπουλος, ο Αντώνης, τενόρο σαξόφωνο. Λίγο πιο μεγάλος είναι ο Βασίλης Ωρακόπουλος, συγκλονιστικός κιθαρίστας. Και πολύ πολύ πιο μεγάλος είναι ο Μίμης ο Πλέσας, που όμως μαζί κάνουν τους 3G's να είναι όχι μόνο τρεις γενιές, αλλά τρεις σπουδαίοι ζαζίστες και να μπορούν να παίζουν παραδοσιακά μας κομμάτια και να τα κάνουν διεθνή με το παραμικρό άκουσμα. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε για απόψε. Χαρείτε τους.